ο διευθυντής του γραφείου τύπου του Προέδρου της Δημοκρατίας. Κύριε Παπαδόπουλε, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι, κύριε Σοκράτη. Τις ακούσατε, φαντάζομαι, τις επικρίσεις τώρα σε σχέση με το γνωμοδοτικό για το κατά πόσον ήταν αυτό ακριβώς που ανακοινώθηκε μέσα από το προεκλογικό πρόγραμμα του Προέδρου της Δημοκρατίας. Κύριε Παπαδόπουλε, αν θέλετε, απαντήσετε. Απάντησε βεβαίως και ο κύριος Μουσούτας. Κύριε Σοκράτη, οι εκλογές τέλειωσαν. Φυσικά, έχουμε περάσει 101 μέρες της διακυβέρνησης Νίκου Στορίδη. Στο πολιτικό σκηνικό είναι πάντα επιβεβλημένη και καλοδοχούμενη η κριτική και αν θέλετε είναι η πεμπτουσία της δημοκρατίας. Άρα οι απόψεις, η κριτική την ακούμε με ανοιχτά αυτιά και είναι καλοδοχούμενη. Φτάνει να μην γίνεται φυσικά κριτική για χάρη της κριτικής να συζητούμε, για χάρη της συζήτησης. Να δούμε την ουσία. Και η ουσία είναι ότι έγινε ένα πρώτο μεγάλο, θα έλεγα εγώ, θα τολμούσα να το πω έτσι, βήμα προς μια κατεύθυνση που οι πολίτες ήθελαν. Ναι. Ήταν μια προεκλογική δέσμευση του Προέδρου Χριστοδουλίδη, το Γνωμοδοτικό Συμβούλιο. Έχει συσταθεί. Και θα διευρυνθεί και για τους διορισμούς των κρατικών αξιωματούχων, όπως ήταν στην δέσμευση του Προέδρου της Δημοκρατίας, στην προεκλογική του. Κοιτάξτε, κύριε Σοκράτους, πάμε βήμα-βήμα. Και το πρώτο βήμα έγινε. Θέλω να πω ότι οι πολίτες αυτής της χώρας μπορούν τώρα, αν νιώθουν, εάν το θέλουν και έχουν τα προσόντα, να αποταθούν στο Γνωμοδοτικό Συμβούλιο για να μπορέσουν να συνεισφέρουν ή να δουλέψουν για το κοινό καλό. Ως πρώτο βήμα, σωστό. Τα 11 διοικητικά και καλά έκανε και έγινε, κύριε Παπαδόπουλε, γιατί όλοι ξέρουμε τι γινόταν με τους κομματικούς διορισμούς τα προηγούμενα χρόνια στα διοικητικά συμβούλια των ημικρατικών. Αλλά δεν ήταν αυτό το ερώτημα. Είναι εάν θα προχωρήσει στο μέλλον ο πρόεδρος της Δημοκρατίας για να συνάδει πλήρως με τη δέσμευσή του μέσα από το προεκλογικό πρόγραμμα να συμπεριλάβει και τον διορισμό των κρατικών αξιωματούχων. Το πρώτο βήμα έγινε. Στον Κύπρο έχουμε και ένα σύνταγμα. Κύριε Σοκράτους. Το ξέρω το Σύνταγμα και το είπα και προηγουμένως. Αν θέλω να πούμε σε μια συζήτηση να αλλάξουμε το Σύνταγμα, πολύ ευχαρίστως. Όχι, δεν καταλάβατε. Το είπα και εγώ προηγουμένως. Είναι με βάση το Σύνταγμα ο Πρόεδρος διορίζει. Αυτό δεν αλλάζει. Στη βάση του Συντάγματος και στη βάση των προεκλογικών υποσχέσεων του Πρόεδρου της Δημοκρατίας ενεργούμε. Αυτό που υποσχέθηκε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, συμπληρώνοντας τις πρώτες 100 μέρες, άρχισε να γίνεται πραγματικότητα. Υπάρχει ένα γνωμοδοτικό συμβούλιο που μπαίνει σε εφαρμογή και οι πολίτες αυτής της χώρας, αν μπορούν, αν νιώθουν, θέλουν και έχουν τα προσόντα, να αποταθούν σε αυτό το γνωμοδοτικό συμβούλιο, να τους κρίνει και να τους εισηγηθεί για να μπορέσουν να στελεχώσουν τους 11 σημαντικούς, τους ημικρατικούς οργανισμούς, ώστε να συμμετέχουν στην διακυβέρνηση του τόπου. Είναι άρα αυτό, το είπαμε αυτό. Είναι το πρώτο βήμα, λέτε. Είναι το πρώτο βήμα. Άρα θα ακολουθήσει κι άλλο για τους κρατικούς. Θα ως ένα θετικό πρώτο βήμα και αν υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης, βεβαίως και είμαστε εδώ, βεβαίως και ακούμε την κριτική, βεβαίως και ακούμε τον διάλογο. Και μπορούμε να τον κάνουμε. Να τον κάνουμε τον διάλογο προς όφελος των πολιτών. Λοιπόν. Όχι διάλογο για χάρη του. Ωραία, να το αφήσουμε και λόγω χρόνου. Κύριε Παπαδόπουλε, ελάτε να μας πείτε και με βάση τα όσα δήλωσε χθες ο Ταγί Περτογάν, εάν αυτό χαμηλώνουν τις προσδοκίες και τον πύχη που υπάρχει αυτή τη στιγμή για πρωτοβουλία και αλλαγή της τάσης της Τουρκίας σε ό,τι αφορά τη λύση του Κυπριακού και την επανέναρξη των διαπραγματεύσεων. Πρώτα απ' όλα θέλω να χαιρετήσω, κύριε Σοκράτους, τις δηλώσεις του κυρίου Μπορέλ, τις σημερινές, οι οποίες είναι πολύ ξεκάθαρες και για τον ενεργό ρόλο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και για την επαναφέρμανση των ευρωτουρκικών σχέσεων που ουσιαστικά περνούν μέσα και από το Κυπριακό. Θέλω να χαιρετήσω και τις δηλώσεις του Ιερουσιαστή Μενέντες για την ανάγκη απόσυρσης των τουρκικών στρατευμάτων από την Κύπρο. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, χθεσινές δηλώσεις δεν ήταν κάτι που δεν αναμέναμε. Όπως είπε ο Δημοκρατίας χθες και στις δηλώσεις του, αλλά και στην ομιλία χθες βράδυ, την εκδήλωση καταδίκης του διπλού εγκλήματος κατά της Κύπρου, εμείς δεν πρόκειται να βασιστούμε σε αυτό το μονοπάτι. Εμείς θα συνεχίσουμε τις προσπάθειές μας, θα μείνουμε προσιλωμένοι σε αυτή την προσπάθεια που ξεκίνησε ο πρόεδρος την ημέρα εκλογής του, πριν καν αναλάβει την διακυβέρνηση του τόπου,
δηλαδή την πρότασή του για αργότερη εμπλοκή της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην διαδικασία για επανέναξη των συνομιλιών και εξέβρεση, γιατί είναι και τα δύο πολύ σημαντικά, αλλά και την προσπάθεια που κάνει και μέσω των Ηνωμένων Εθνών. Προσπάθειες οι οποίες έχουν φέρει αποτέλεσμα αυτό, χειροπιαστό, το οποίο μπορούμε να αναγνώσουμε και να δούμε. Μετά τα δύο πρώτα ορόσημα, όπως σας είπα και προχθές, έχουμε μπροστά μας. Έχουμε και τον Σεπτέμβριο και τον Οκτώβριο. Ναι. Έχουμε μπροστά τα περάσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, που λένε για ενεργότερη εμπλοκή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τις προσπάθειες για επίλυση του Κυπριακού με όλα τα μέσα. Έχουμε πρωτοβουλία εν εξελίξη ισχυρών κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και επικεφαλής θεσμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μάλιστα. Με αιχμή του δώρατος στην πρόταση του Πρόεδρου Χριστοδουλίδη για ενεργότερη εμπλοκή της Ευρωπαϊκής Ένωσης με κίνητρο την αναθέρμανση των ευρωτουρκικών σχέσεων. Έχουμε την δήλωση του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών για την επανέναξη των συνομιλιών συμβάσεων ψηφισμάτων των Ηνωμένων Εθνών, αλλά και για την πρόθεση αποστολής απεσταλμένου. Έχουμε τις διεργασίες που κάνει στο παρασκήνιο, μάλιστα, το διπλωματικό παρασκήνιο Γενικός Γραμματείας των Ηνωμένων Εθνών για αποστολή απεσταλμένου. Ευχαριστούμε έχουμε πολύ. Επίσης, ευχαριστούμε πολύ, κύριε Παπαδόπουλε. Έχουμε επίσης μπροστά μας το ορόσημο του Σεπτεμβρίου, που θα δούμε εάν όλα αυτά μπορούν να επιφέρουν χειροπιαστούς καρπούς, και δεν είναι άλλος ο χειροπιαστός καρπός από την επανέναξη των συνεδρίων. Άρα, να είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Παπαδόπουλε. Λοιπόν, πάμε γρήγορα να δούμε. Έχουμε απόφαση, κυρίες και κύριοι, από το Κακούργιο Δικείο για τον 78χρονο βρέφο.